Από το 47ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή δεν θα μπορούσε να λείπει με τίποτα ο Ριζοσπάστης, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Τα μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ έχουν πραγματικά απλωθεί σε όλο το πάρκο Τρίτσι, συνεργεία εξόρμησης, για να διακινήσουν πλατιά το Ριζοσπάστη, το φίλο του Σαββατοκύριακου, στους χιλιάδες επισκέπτες του φεστιβάλ. Μπορούμε να δούμε εδώ πέρα τα συνεργεία της εξόρμησης, είναι η συντρόφισσα. Βλέπουμε εδώ το Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου με το μήνυμα «Χιλιάδες λαού και νεολαίας στέλνουν μήνυμα μαχητικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ», μαζί με τα φυλάδια φυσικά που διακινούν τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, και καλούν το λαό να προμηθευτεί το ριζοσπάστη, να τον διαβάσει, να τον μελετήσει, ώστε να αποτελέσει πραγματικά σύντροφος και όπλο καθημερινό στην πάλη του λαού και της νεολαίας, στους αγώνες που ήδη διεξάγονται, αλλά και σε αυτούς που έρχονται την επόμενη μέρα. Οι οργανώσεις του κόμματος και της ΚΝΕ στην Αττική βρίσκονται σε θέση μάχης, ώστε ο Ριζοσπάστης, το φύλο του Σαββατοκύριακου που κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί, να φτάσει στους χιλιάδες, στους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες του φεστιβάλ μας. Γι' αυτό οι οργανώσεις έχουν μαζί τους τα πλάνα της εφημερίδας, έχουν στηθεί συνεργεία εξόρμησης σε όλα τα σημεία του φεστιβάλ, έτσι ώστε ο Ριζοσπάστης να αποτελέσει καρδιά του φεστιβάλ μας. Παράλληλα, γίνεται μια σημαντική προσπάθεια ενημέρωσης ότι την επόμενη εβδομάδα, με το τεύχος του επόμενου Σαββατοκυριακάτικου Φύλου, κυκλοφορεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με το κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Δίνουμε όλες τις δυνάμεις μας και βάζουμε φιλόδοξους στόχους ήδη από αυτές τις μέρες, έτσι ώστε ο ριζοσπάστης να φτάσει σε χιλιάδες ανθρώπους, να μπορέσει να γίνει βήμα συζήτησης, ώστε να κατανοηθεί ότι το κόμμα, το ΚΚΕ, δίνει όλες του τις δυνάμεις, ώστε ο λαός να μπει μπροστά, να πιστέψει στη δύναμή του, να διεκδικήσει το δίκιο του και να βάλει τη σφραγίδα της εξελίξης.